«Ανοιχτή θάλασσα», έλεγε τον Πόντο ο Όμηρος. Εκεί η ιστορία τοποθετεί τους Ίωνες από τον 8ο αιώνα π.Χ. Χρονολογία αρχής της ανάπτυξης του ελληνικού στοιχείου. Οι αιώνες κύλησαν μαζί και τα γεγονότα. Η δική μας αφήγηση ξεκινά από την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1856. Τίθεται σε ισχύ το Χατί Χουμαγιούμ, το σουλτανικό διάταγμα για ισοπολιτεία στις εθνότητες που έχουν τον Πόντο ως γενέθλια γη. Ο ελληνισμός περίμενε αιώνες την ευκαιρία για να αναπτύξει την εκπαίδευση, το εμπόριο, τις κοινωνικές του δραστηριότητες. Σε κάθε χωριό και φροντιστήριο, ανά 10 οικογένειες και δάσκαλος. Το 1902 κτίζεται στην Τραπεζούντα και αρχίζει να λειτουργεί το πρώτο φροντιστηριακό ίδρυμα. Από τις 5 τράπεζες της πόλης, τις 3 τις έχουν Έλληνες. Στην Κερασούντα, ο πρώτος ισόβιος και μοναδικός Έλληνας δήμαρχος, καπετάν Γιώργης Πασάς. Η ιστορία λέει ότι ο Σουλτάνος, σε ένδειξη σεβασμού για το έργο του, του προσέφερε ένα σπαθί. Θεατρικά σχήματα παρουσιάζουν έργα στην νεοελληνική γλώσσα, στην ποντιακή διάλεκτο, με θέματα πατριωτικά και ηθογραφικά. Πολλά από αυτά, λίγο μετά, θα παιχθούν στην μητέρα πατρίδα. Το έργο «Η Μαρμένη Σπέγνια» του λόγιου Ιωάννη Βαλαβάνη το είδαμε να παίζεται και την Άνοιξη του 2001 στην Αθήνα. Η αστική τάξη την ίδια εποχή δέχεται επιρροές στον ντύσιμο και στην παιδεία από την Ευρώπη. Τα αντικείμενα στο αστικό σπίτι το μαρτυρούν. Τα αγροτικά σπίτια παραπέμπουν στις δραστηριότητες των ενίκων τους που ακόμη εκείνη την εποχή χαμογελούν. Τα χαμόγελα θα παγώσουν το 1908. Θα φροντίσει γι' αυτό και με Αλατατούρκ και οι Νότουρκοι. Όσοι πίστευαν στα λόγια για ευρωπαϊκό αέρα, νοοτροπία και κουλτούρα έπεσαν έξω. Ο Ατατούρκ στόχευε να δικαιώσει το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους». Με ποιον τρόπο? Με σφαγές των άλλων εθνοτήτων. Πρώτα θύματα οι Αρμένοι. Αμέσως μετά αρχίζει η γενοκτονία των Ποντίων. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν ή κατηγορήθηκαν για αντεθνική δράση και κρεμάστηκαν. Ο Λευκός Θάνατος ήταν ένα ακόμη βασανιστήριο. Οι Έλληνες ξεκινούσαν μια πορεία χωρίς προορισμό. Πέθαναν στο δρόμο από τους διώκτες τους ή την εξάντληση. Ήταν γυμνοί, κουρελιασμένοι, πεινασμένοι. Κατάσαρκα δεν έκρυβαν πολλά χρήματα ή κοσμήματα, αλλά εικόνες και ιερά αντικείμενα μοναδικής ιστορικής αξίας. Οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αττική κατέληξαν καταρχήν στην Καλυθέα, την Τραπετσόνα, την Νίκαια. Η προσαρμογή τους με εμπόδια, οι συνθήκες διαβίωσης σε μια χώρα που ακόμη ταλανιζόταν από τα κληροδοτήματα των Βαλκανικών και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δύσκολες. Χρειάστηκε καιρός για να ενταχθούν. Όταν όμως το κατάφεραν, το ιδιαίτερο πνεύμα, αποτέλεσμα παιδείας και κουλτούρας, επικράτησε και έδωσε όθηση στην πνευματική και οικονομική ζωή της χώρας. Σήμερα προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαδώσουν και να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα, τις μνήμες τους.